Η μεγαλύτερη διοργάνωση στον χώρο του Στίβου διεξάγεται το Σαββατοκύριακο στο στάδιο Αλκαζάρ της Λάρισας. Πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου Νέων Ανδρών και Γυναικών. Το ενδιαφέρον των αθλητών είναι πολύ μεγάλο, 700 ήδη έχουν δηλώσει συμμετοχή. Οι διοργανωτές απίφθαναν κάλεσμα σε όλους τους Θεσσαλούς να παρακολουθήσουν τους αγώνες, οι οποίοι αναμένονται ιδιαίτερα συναρπαστικοί. Σχετικές δηλώσεις έκανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Το Σάββατο και την Κυριακή στη Λάρισα, εδώ στη Θεσσαλία, στο γήπεδο Αλκαζάρ, το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού θα βρίσκεται εδώ, στο Στίβο. 700 και πλέον αθλητές, 1500 άτομα με τους συνοδούς, στην μεγαλύτερη διοργάνωση για το Στίβο, για τους νέους και τις νέες. Καλούμε όλο τον κόσμο να παραβρεθεί. Είναι μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, αλλά ταυτόχρονα να σας πω ότι ο αθλητισμός δίνει χρόνια στη ζωή, ζωή στα χρόνια, τονώνει την τοπική οικονομία. Άλλο ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα στη Λάρισα, με την καθοριστική συμβολή βεβαίως της περιφέρειας Θεσσαλίας. Ένα πρωτάθλημα που είναι η νέοι μας, η αυριανή μας ελπίδα και στους άνδρες και στις γυναίκες. Και εγώ με τη σειρά μου να κάνω ένα κάλεσμα, όχι μόνο στους φίλους του Στίβου, αλλά στους φιλάθλους όλης της πόλης. Όσοι θα μείνουν στη Λάρισα, να έρθουν με τις οικογένειές τους στο γήπεδο, να χειροκροτήσουν τους αθλητές Στίβου, τους νέους, μια και ο Στίβος στα τελευταία χρόνια μας έδωσε πολύ μεγάλες επιτυχίες. Για ένα ακόμα Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, η Λάρισα διοργανώνει ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Είναι το δεύτερο τη τάξη στην Ομοσπονδία. Είναι οι νέοι άντρες και γυναίκες. Είναι αθλητές πολύ υψηλού επίπεδου. Αθλητές οι οποίοι έχουν πάρει μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ο Κυριάζης ο Γιάννης, ο Τεντόγλου ο Μίλτος. Είναι αθλητές οι οποίοι θα πάνε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4 με 13 Αυγούστου στο Λονδίνο. Καλούμε τους Λαρισαίους, όχι μόνο τους φιλάθλους Στίβου, να έρθουν να απολαύσουν δύο υπέροχα απογευματινά Σάββατο και Κυριακή.